Επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας και έχει πάρει θέση ήδη η κυρία Τζακώστα, η κυρία Μαρίνα Τζακώστα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα, γιατί νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί, ήδη συζητείτε, αυτό που θα μιλήσουμε και εμείς, αναφερθούμε, και έχει να κάνει με την κριτική διάλεκτο, η οποία ξεκινάει αρχή της ενωμένης, κυρία Τζακώστα, από αυτό το ακαδημαϊκό έτος να διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο. Από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμεινο. Από το επόμενο. Από τις αρχές του Φλεβάρη, λοιπόν, μπαίνει κριτική διάλεκτος στο Πανεπιστήμιο. Κριτική διάλεκτος, λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο. Εύλογα θα ρωτήσει κάποιος γιατί κριτική διάλεκτος στο Πανεπιστήμιο και τελικά από πού ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Καταρχάς, γιατί, όπως είπαν και κάποιοι φίλοι, συνάδελφοι και φοιτητές, η κριτική διάλεκτος πρέπει κάποια στιγμή να πάει στο σπίτι της. Που είναι το Πανεπιστήμιο. Κατά δεύτερον, γιατί η κριτική διάλεκτος είναι μία γλώσσα, εγώ θα την πω, η οποία μιλιέται σε έναν μεγάλο τόπο. Δεν είναι περιορισμένος ο χώρος όπου μιλιέται. Έχετε γράψει σχετικό βιβλίο για την κριτική διάλεκτο. Όχι βιβλίο, έχω επιμεληθεί ένα βιβλίο με άρθρα σχετικά με τη διάλεκτο. Mm-hmm. Μιλιέται λοιπόν σε ένα μεγάλο γεωγραφικά χώρο και επίσης μιλιέται από πολύ κόσμο, τόσο σε αυτόν το γεωγραφικό χώρο, το φυσικό χώρο της γλώσσας, όπως και εκτός. Κυρία Τζακώστα, τι σχέση έχετε με Κρήτη? Γιατί θα περίμενε κανείς, βεβαίως, τον άνθρωπο καθηγητής, ο οποίος θα αναλάβει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος, το οποίο είναι επιλογής από ό,τι έχω μάθει, να γνωρίζει την κριτική διάλεκτο καλά, σπιθαμή προς σπιθαμή. Ναι. Έχετε κάποια σχέση με Κρήτη, καταρχάς? Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η μητέρα μου έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Κρήτη, αλλά είναι μικρασιατικής καταγωγής. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχαμε πολλά ακούσματα και στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον όποτε ερχόμουν στην Κρήτη. Που ερχόμουν πολύ συχνά, δηλαδή ερχόμουν κάθε χρόνο για 2 περίπου μήνες, τα καλοκαίρια. Ωστόσο, η κριτική διάλεκτος υπήρχε παντού. Δηλαδή, υπήρχε στα πανηγύρια που πηγαίναμε, υπήρχε στους φίλους, στους γάμους, η μουσική ακουγόταν παντού. Οπότε έχω κυρίως ακούσματα. Είναι πολύ σημαντικό όμως τελικά να τη διδάσκει ένας άνθρωπος που δεν είναι φυσικός ομιλητής. Γιατί σημαντικό στη διδασκαλία είναι να μην εμπλέκεται το θυμικό. Γιατί προσεγγίζουμε τη διδασκαλία της γλώσσας επιστημονικά μόνο. Και ως γλωσσολόγοι δεν είναι απαραίτητο να μιλούμε τη γλώσσα που διδάσκουμε, αλλά πρέπει να τη γνωρίζουμε σε βάθος. Δηλαδή να γνωρίζουμε τους κανόνες και όλο το δομικό της σύστημα. Περιγράψτε μου λίγο, σας παρακαλώ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, τα χαρακτηριστικά του μαθήματος της κριτικής διαλέκτου. Γιατί εάν περπατήσει κανείς και ταξιδέψει στην Κρήτη από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο, θα ακούσει λέξεις διαφορετικές. Ενδεχομένως, ένας από τη Μεσαρά δεν έχει ακούσει λέξεις κισαμίτικες ή σιτιακές. Κάπως διαφέρει η διάλεκτος και αυτή είναι η ομορφιά τελικά της κριτικής διαλέκτου. Περιγράψτε μας λίγο τα χαρακτηριστικά του μαθήματος. Και αυτός είναι και ο λόγος που επισημαίνεται, ένας από τους βασικούς λόγους που ακόμα και αν ήμουν φυσική ομιλήτρια της διαλέκτου, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να τη διδάξω. Τι θέλω να πω, όπως γιατί πολύ το λέτε σωστά αυτό, είπατε, θα σας ρωτούσα, βέβαια. Είπατε πολύ σωστά ότι η διάλεκτος ή η κριτική γλώσσα, εγώ επιμένω να τη λέω, διαφοροποιείται κατά τόπους, γιατί φυσικά είναι πολύ μεγάλος ο τόπος. Και βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και γειτονικά χωριά, να διαφοροποιούνται τουλάχιστον σε λεξιλογικό επίπεδο. Σωστά. Δηλαδή λέμε διαφορετικές mm-hmm. λέξεις, έτσι. Αυτό συμβαίνει, πρώτον, η κριτική έχει βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική και αυτό το χαρακτηριστικό είναι κοινό σε όλα τα ιδιώματα, σε όλα τα κατατόπους ιδιώματα. Ωστόσο, η κριτική έχει δεχτεί πολλές επιδράσεις από τους κατακτητές της και από τους λαούς που μιλούσαν γλώσσες διαφορετικές από την κριτική και διέρχονταν στο νησί. Άρα, λόγω του γεωπολιτικού της σημείου, η Κρήτη πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο, από το οποίο περνούσαν και περνάνε πολλοί κόσμος. Άρα, βλέπουμε στην κριτική διάλεκτο πολλές επιρροές και από την τουρκική και από τα αραβικά, και από την ενετική γλώσσα. Και ο λόγος, ένας βασικός λόγος για τον οποίο διαφοροποιείται κατά τόπους, είναι γιατί οι διαφορετικοί τόποι δέχονταν διαφορετικό βαθμό επιρροών και επαφών και επιδράσεων. Άρα τα κέντρα τα οποία ήταν κοντά ή τα χωριά που ήταν κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα δέχονταν περισσότερες επιρροές, γι' αυτό και έχουμε πολλά δάνεια από τις ξένες γλώσσες. Άρα πλούσια, πολυδιάστατη γλώσσα. Βεβαίως. Ωστόσο, και οι μαθητές, γιατί μιλάμε τώρα για την mm-hmm. καθηγήτρια που θα διδάξει το συγκεκριμένο μάθημα, οι μαθητές τι
πρέπει να είναι κριτική. Θα μπορούσε και κάποιος εκτός Κρήτης να το διαλέξει. Δηλαδή, πού νομίζετε ότι σε ποια κατηγορία φοιτητών θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αφομοιώσει την κριτική διάλεκτο μέσα από το διάβασμα? Θα το πιάσω λίγο από πιο πίσω. Στο πλαίσιο των ερευνών που κάναμε και οι οποίες στην ουσία οδήγησαν στο να πάρουμε την απόφαση να προτείνουμε αυτό το μάθημα στο Πανεπιστήμιο, ελέγξαμε τις τάσεις, διερευνήσαμε τις τάσεις και τις απόψεις διαφορετικών ομάδων που ζούσαν στην Κρήτη, πληθυσμιακών ομάδων εννοώ, ήταν αυτοί φοιτητές, μαθητές, γονείς μαθητών, εκπαιδευτικοί, και τους ρωτούσαμε πώς νιώθουν για την κριτική και πώς νιώθουν επίσης, πώς βλέπουν το μέλλον της. Οι απαντήσεις λοιπόν όλων αυτών, δηλαδή, ακριβώς, έτσι. Οι ερωτήσεις λοιπόν αυτών των ομάδων, οι απαντήσεις μάλλον, συγγνώμη, αυτών των ομάδων ήταν αντιφατικές. Δηλαδή, ενώ αναγνώριζαν τη σημαντικότητα της διαλέκτου και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στην διαμόρφωση της ταυτότητάς τους και της εθνικής, αλλά και της πολιτισμικής και της ατομικής τους ταυτότητας, βλέπουν ότι η διάλεκτος δεν μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν στη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν δουλειά εύκολα, διότι γίνονται αντικείμενο χλεβασμού και γελιοποίησης εύκολα. Και δεν μπορεί να βοηθήσει η χρήση της διαλέκτου στην κοινωνική ανάληψη. Σκεφτείτε, ας πούμε, τι γίνεται στο στρατό, έτσι. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να το δω αυτό και ως επιστήμονας. Αλλά φαντάζομαι ότι στο στρατό πέφτει πολύ γέλιο, και στο στρατό, απλά, αλλά και στη φοιτητική ζωή. Ακριβώς. Και στη φοιτητική ζωή το ίδιο. Ωστόσο, οι φοιτητές μας έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι ίδιοι οι φοιτητές που ρωτήσαμε, μας είπαν ότι θέλουν η κριτική να είναι στην ζωή τους. Και μάλιστα, πιο έντονα θετικές ήταν οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις των μη κριτικών φοιτητών και ειδικά των Κύπριων. Στο Ρέθυμνο έχουμε μια μεγάλη κοινότητα Κύπριων φοιτητών, οι οποίοι είναι πολύ συνειδητοποιημένοι για το πόσο σημαντική είναι η γλώσσα και τους. Και νομίζω ανοιχνεύοντας και την κυπριακή διάλεκτο γλώσσα, πάλι θα βρούμε κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά με την κριτική διάλεκτο. Γιατί έτσι υπήρχε επαφή. Γιατί υπήρχε πάντα επαφή ανάμεσα στην Κύπρο και την Κρήτη. Και είναι έντονες οι αντιδράσεις των Κύπριων, επειδή υποφέρουν τα παιδιά πολύ στην σχολική τους ζωή, γιατί στην καθημερινότητά τους μιλάουν μια γλώσσα, τη μητρική τους, που είναι η διάλεκτος, και στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να μάθουν κάτι άλλο, που είναι η νέα ελληνική. Οπότε αντιλαμβάνονται τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό το μάθημα και είναι πάρα πολύ δεκτικοί. Οι άλλοι δε μη Κρήτες διαλεκτόφωνοι έχουν τέτοιο θαυμασμό για την Κρήτη και την κρητική διάλεκτο, που ούτως ή άλλως θέλουν να μάθουν στοιχεία της. Και τέλος, εμείς βγάζουμε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σε ένα μεγάλο βαθμό μένουν στην Κρήτη τελικά, αποφασίζουν να μείνουν στην Κρήτη και μπαίνουν σε κριτικά σχολεία. Όταν λοιπόν μπει ένας νέος δάσκαλος, νηπιαγωγός, καθηγητής σε μια ορεινή τάξη, μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μερικές φορές να υπάρχει επικοινωνία. Σωστό. Άρα, λοιπόν, νομίζετε, δηλαδή, όσον αφορά το κομμάτι της αποκατάστασης που λέμε καμιά φορά, δηλαδή, λέμε θα κάνεις, θα διεπιλέξεις ένα μάθημα, γιατί να το επιλέξεις? Άρα, θεωρείτε ότι θα βοηθήσει φιλολόγους και παιδαγωγούς μελλοντικά? Ναι. Γιατί θα βοηθήσει, έτσι. Γιατί το μάθημα θα έχει δύο σκέλη, δηλαδή θα έχει ένα θεωρητικό, τυπολογικό και ένα εφαρμοσμένο. Στο μεν πρώτο, αυτό που θέλουμε να καλλιεργήσουμε είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους των φοιτητών για το πόσο σημαντικές είναι οι διάλεκτοι, για το ότι συνιστούν πλήρη γλωσσικά συστήματα, στο ότι δεν είναι σε τίποτα κατώτερες από την κοινή, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη, και μάλιστα να τους βοηθήσουμε να διαπιστώσουν ότι η νέα ελληνική, αυτό που θεωρούμε επίσημη γλώσσα του κράτους, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα, αν μπορούσαμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, κατασκεύασμα των διαλέκτων. Γιατί η νέα ελληνική αντλεί στοιχεία από πολλές διαλέκτους. Γι' αυτό και είναι ο κοινός κώδικας επικοινωνίας. Άρα, θα έχουμε ένα θεωρητικό κομμάτι λοιπόν αυτό, όπου θα βρίσκουμε και ομοιότητες και διαφορές μεταξύ διαλέκτων, όπως είπατε, και να βλέπουμε τις ομοιότητες με την Κυπριακή, για παράδειγμα, και με τη νέα ελληνική. Θα καλλιεργήσουμε αυτήν την, όπως την ονομάζουμε, διαλεκτική ταυτότητα, να είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε και για αυτό που μιλάμε. Και στο εφαρμοσμένο σκέλος θα καλούμε διαλεκτόφωνους ομιλητές, δηλαδή ομιλητές της Κρητικής από διάφορα μέρη και χωριά, που θα δέχονται να μαγνητοφωνηθούν, ώστε τα παιδιά να τους μαγνητοφωνούν, και τα ίδια μετά τα παιδιά να μπορούν να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές και να είναι σε θέση και να, όχι απαραίτητα να τη μιλήσουν, αλλά όταν ακούσουν κάποιον διαλεκτόφωνο να ξέρουν από πού είναι,
πρώτα και να καταλάβουν τι εννοεί. Ναι, αλλά να ξέρουν και από πού είναι. Όταν καταλαβαίνεις ποια αν είναι από Ανατολική ή Δυτική Κρήτη ή από ποιο χωριό ή από ποια περίπου περιοχή, αυτό σημαίνει ότι έχεις αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατανόηση της γλώσσας. Πείτε μου κάτι, πάνω σε ιστορικά κείμενα θα γίνεται το συγκεκριμένο μάθημα, πάνω σε λεξικά που ενδεχομένως έχουμε δει και στο παρελθόν να διαμορφώνονται, να τυπώνονται με βάση την κριτική διάλεκτο και δίπλα τη μετάφραση στα νεοελληνικά. Έχει αρχίσει ήδη μια κριτική και είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας, σε έναν βαθμό από κάποιους αρνητική, σχετικά με το σε τι θα στηριχτούμε για να διδάξουμε από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια επίσημη γραμματική, για παράδειγμα, της κριτικής διαλέκτου. Και πώς θα ήταν δυνατό να υπήρχε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έχουμε όλα αυτά τα ιδιώματα. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και το ίδιο πρόβλημα έχουν όλες οι διάλεκτοι, γιατί οι περισσότερες έχουν μόνο προφορική μορφή, μιλούνται δηλαδή μόνο και όχι γραπτή. Εμείς στην Κρήτη όμως είμαστε πολύ ευλογημένοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά γραπτά μνημεία και δεν έχουμε μόνο αυτά τα θαυμάσια κείμενα της κριτικής αναγέννησης, τον Ερωτόκριτο, τον Κατζούρμπο, τον Φορτουνάτο κτλ. Αλλά έχουμε τεράστια λογοτεχνική παραγωγή σήμερα, η οποία μένει στα αζήτητα σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα τώρα θα αξιοποιηθεί, ήρθε η ώρα της. Το ελπίζω και γι' αυτό και κάνω και έκκληση από την εκπομπή σας, επειδή δεν θέλουμε να μείνει κάποιος ντόπιος λογοτέχνης απ' έξω, όποιος μπορεί να μας ενημερώνει σχετικά με κείμενα, βιβλία, μαντινάδες, θεατρικά που υπάρχουν και είναι γραμμένα στην ντοπιολαλιά, ώστε να τα αξιοποιήσουμε. Και φυσικά, ό,τι λεξικό υπάρχει, στόχος μας κάποια στιγμή είναι να μπορέσουμε μέσα από το μάθημα, καθώς θα προχωράει, να φτιάξουμε μια βασική γραμματική της κριτικής διαλέκτου. Έτσι θα την ονομάσουμε. Με χαρά να την δούμε και εμείς, μακάρι, και να προσπαθήσουμε να την αναγνώσουμε, να την ακτινογραφήσουμε, να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα για μια κριτική διάλεκτο που, επιτρέψτε μου, ναι, μεν πολύ στην Κρήτη την μιλάμε, έχουμε αυτή την ντοπιολαλιά, αλλά δεν γνωρίζουμε και εμείς πολλές φορές κάποιες λέξεις. Για πείτε μου κάτι, μέσα σε όλη αυτή την πορεία του ταξιδιού στην κριτική διάλεκτο από μέρους σας, τι είναι αυτό που σας εξήταρε έτσι περισσότερο με την κριτική διάλεκτο? Αυτό που με ενθουσιάζει πρώτα είναι το πόσο την αγαπάει ο λαός. Και μέσα από αυτό το γκάλο που είπατε, από αυτήν την έρευνα που κάναμε, πολλοί διαλεκτόφωνοι θεωρούν ότι είναι πιο σημαντική και από την κοινή. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσουμε. Είναι η αγάπη του λαού για την γλώσσα, είναι το πόσο επηρεάζεται η μουσική από το ρυθμό της γλώσσας. Σωστά. Και το πόσο αυτό που με αποθαρρύνει βέβαια, αλλά με ενθουσιάζει να ξεκινήσω, είναι το πόσο εύκολο μπορεί να χαθεί. Αλλά και το πόσο εύκολο είναι από την άλλη αν προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό μόνο αρκεί, που σας είπα, να καλλιεργήσουμε τη συνείδηση ότι είναι όσο σημαντική όσο και η κοινή. Πολύ σωστά. Πριν κλείσουμε, σίγουρα οι τηλεθεατές αναρωτιούνται αν θα μπορούσατε κάτι να μας πείτε στα κριτικά ή αν μπορεί να σχηματιστεί μια πρόταση μεταξύ δύο ή τριών λέξεων στα κριτικά. Κάτι. Δεν θα ήθελα να το τολμήσω. Γιατί θέλω να αφήσω όλο το βήμα στους διαλεκτόφωνους να ξεδιπλώσουν όλη τη γνώση τους, γιατί και εγώ με δύο-τρεις λέξεις που θα πω, δεν θέλω να, αν θέλετε, να γελιοποιηθώ κιόλας, επειδή δεν είμαι διαλεκτόφωνη. Επειδή το μάθημα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα δεν θα γελιοποιηθείτε, αλλά φαντάζομαι. Ναι, θέλω όμως αυτό το κομμάτι να μείνει εντελώς στους διαλεκτόφωνους. Θέλω να είναι μια γιορτή για τους ντόπιους να δείξουν τι μπορούν να κάνουν με αυτή τη θαυμάσια θέλω γλώσσα. Θέλω να ελπίζω ότι στο πρώτο μάθημα θα είμαστε εκεί σαν εκπομπή. Θέλουμε να παρατηρήσουμε έτσι τις αντιδράσεις και των φοιτητών, αλλά και τη δική σας και όποιον άλλον είναι εκεί. Είστε ευπρόσδεκτοι, θα χαρώ πάρα πολύ να είστε καλά. Όλοι εκεί. Ήταν η κυρία Μαρίνα Τζακώστα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης. Κυρία Τζακώστα, σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Πολύ.